υποχρεώσεων. Εδώ είναι μια στιγμή από το ρεύσο που εγώ πέσω τύμπανα και νομίζω ότι είναι το, η πιο ενδεικτική στιγμή για να παρουσιάσει αυτό το ζωντανό αποτέλεσμα. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνω εγώ εδώ πέρα είναι η πρώτη γλώσσα που εφήβρε ο άνθρωπος. Μέσω δηλαδή των κάποιων αντικειμένων δημιούργησε ήχους και ήρθε σε επικοινωνία με κάποιους άλλους, συγγνώμη, ανθρώπους. Σε εκτίμησα. Ποια μάγισσα μοίρα, ποιος δρόμος σε φέρνει κι απόψε μπροστά μου. Από άλλα 12 χρόνια να είστε μαζί, ή δεν είναι ευχή αυτό? Δεν ξέρω. Όχι, ευχή είναι όσα χρόνια αντέχουμε να περνάμε καλά, να παρουσιάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να διασκεδάζουμε και να διασκεδάζουμε και τους άλλους ανθρώπους, να βρισκόμαστε μαζί. Όταν πάψουμε να νιώθουμε και να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο, θα είναι καλό να χωριστούμε και να ασχοληθούμε ο καθένας με κάποιο άλλο πράγμα το οποίο να είναι εξίσου δημιουργικό. Εγώ εύχομαι. Δεν είναι επάγγελμα αυτό που κάνουμε. Όχι. Είναι μια. Είναι η τρέλα μας. Σχέση φιλίας πάνω στη μουσική. Γίνανε οι πικρές μου βουνό κι αναρωτιέμαι κι απορώ. Έτσι όπως έγινε η ζωή να σε κάνει συνανίζει. Τι του λες και τι σου λέει. Στην αναπνοή μπορεί να μην είμαστε καλύτεροι μουσικοί, μπορεί να μην είμαστε καλύτεροι τραγουδιστές, μπορεί να μην είμαστε οι καλύτεροι σε πολλά πράγματα. Όμως νομίζω ότι στο να διασκεδάζουμε τον κόσμο είμαστε καλύτεροι. Στο να ψυχαγωγούμε τους ανθρώπους είμαστε καλύτεροι. Και το λέω εγωιστικά, διότι μετά από έτσι ένα διάστημα που έχω διανύσει μέσα στα πράγματα, μπορώ πλέον να ισχυρίζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια τους ανθρώπους που έρχονται να μας δουν, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ή και του κόσμου ακόμα που έχουμε πάει, αυτό που έχουμε κάνει είναι να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο με όλη τη σημασία της λέξεως και να είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έχουν δυσανασχετήσει. Οι περισσότεροι έχουν περάσει πολύ καλά. Και μέσα από, από τα κύματα του ΜΑΔ, το οποίο από ό,τι γνωρίζω εδώ και ένα μεγάλο διάστημα από το χειμώνα που μας πέρασε, είχα μιλήσει με τον Ανδρέα και τα είχαμε πει, έχει πλέον εμβέλεια και εκτός Ελλάδος, έτσι δεν είναι? Όχι. Ναι. Ωραία, μέσα από τα κύματα λοιπόν του ΜΑΔ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μου τους συνεργάτες που με ακολουθούν και περισσότερο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν μέχρι αυτή τη στιγμή αυτά που έχουμε κάνει, έχουν έρθει στους χώρους όπου τους έχουμε καλέσει για να κάνουμε παρέα και νομίζω ότι η παρέα μας ήταν όμορφη και στο μέλλον όσο μπορούμε την παρέα μας αυτή θα την επαναλαμβάνουμε και θα την μεγαλώνουμε. Σε τον ουρανό δύο χρόνια σε ένα σώμα σου χαρίζω το